Με κρούσματα να υπάρχουν μεν, αλλά να μην ξεφεύγουν από τα συνήθεια επίπεδα, συνεχίζονται οι έλεγχοι από τα μεικτά κλιμάκια της κτηνιατρικής, της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας και της Διεύθυνσης Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης στην αγορά της πόλης, ελέγχοντας ποιότητα, τιμές και επάρκεια αγαθών. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά και ευτυχισμένο το νέο τους στους ακροατές σας και στους κατοίκους της Ξάνθης. Και με τη σειρά μου θα ήθελα να τονίσω ότι οι έλεγχοι γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους από την υπηρεσία μας. Απλά λόγω της αυξημένης ζήτησης των εορτών έχουμε βγάλει το τελευταίο 15ήμερο και έκτακτα κλιμάκια για αυξημένους ελέγχους, οι οποίοι έχουν γίνει σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα και που προσφέρουν αγροδιατροφικά προϊόντα. Ούτως ή άλλως αυτοί οι έλεγχοι, όπως σας ανέφερα, είναι σε ετήσια βάση. Τα πορίσματα αυτών των ελέγχων είναι ότι έχουμε πάρα πολύ καλής ποιότητας προϊόντα, υψηλής διατροφικής αξίας, και θα έλεγα κιόλας τους καταναλωτές να αγοράζουν άφοβα τα τοπικά μας προϊόντα, ενισχύοντας ταυτόχρονα και την οικονομία του τόπου μας. Υπήρξαν κρούσματα που σας ανησύχησαν κατά τη διάρκεια των ελέγχων? Σε φυσιολογικά επίπεδα που υπάρχουν καθόλου το έτος, τα οποία η υπηρεσία προβαίνει στις αρμόδιες κατασχέσεις και δεσμεύσεις. Ωραία. Δεν είχαμε δηλαδή κάτι το ιδιαίτερο, αυξημένα κρούσματα ή ό,τι υπάρχει στα νούμερα που υπάρχουν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Με τη σειρά μου εύχομαι χρόνια πολλά, ευτυχισμένο το νέο έτος στους Ξανθιώτες. Μπορεί βέβαια οι έλεγχοι των υπηρεσιών να είναι διαρκείς και να μην σταματούν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, όμως σε περιόδους καταναλωτικής έξαρσης, όπως είναι και αυτή που διανύουμε, η έμφαση των ελεγκτικών μηχανισμών της πολιτείας στην αγορά δίνει στους πολίτες μεγαλύτερη βεβαιότητα για τις αγορές τους και προστασία απέναντι στους κάθε λογής αετονίχηδες που θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν το πνεύμα των ημερών για να κερδοσκοπήσουν σε βάρος της υγείας αλλά και της τσέπης των καταναλωτών.